Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω καλά. Λοιπόν, μπολέρο θα δείξουμε σήμερα. Με μπουσούμ κλασίκ. Θέλουμε 5 τεμάχια. Το 5 τεμάχια περισσεύει κιόλας. Εδώ. Εντάξει. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Μπορείτε να το γυρίσετε κιόλας. Σας δείξω λίγο και από πίσω όπως είναι. Πέντε καλά κορίτσια πίσω. Ναι. Εδώ. Λεπτό λίγο έτσι. Βλέπετε καλά. Λοιπόν, είναι ακριλικό νήμα. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με το Ελίνα που έχει 50% μαλλί. Είναι λίγο πιο χοντρό από το Ελίνα αυτό το νήμα. Το πλέκουμε 4,5 νούμερο βελονάκι. Έχουμε κάνει λίγο μανικάκι εδώ. Το έχουμε κατεβάσει. Όσο θέλετε κάνετε εσείς. Θα σας πω διαστάσεις. Έχουμε κάνει 111 αρχικές αλυσίδες. Θα σας μετρήσω διάσταση για να σας πω πόσο. Να βάλω λίγο τα τηλέφωνα. Ευτυχώς τα τηλέφωνά μας διορθώθηκαν σήμερα. Γιατί χτες η αλήθεια ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί συνέβηκε αυτό. Δώστε μου ένα λεπτό. Κοινοποιήσατε στις ομάδες? Ωραία. Θα κοινοποιήσω και εγώ κάπου που πρέπει να κοινοποιήσω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ καμιά φορά σας λέω και καλημέρα. Μη δίνετε σημασία. Μπερδεύουμε. Καμιά φορά λέω καλημέρα. Ωραία. Μια χαρά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, είναι μπολερό, είναι κυρίως για την πλάτη. Μανίκι, αν θέλετε ξαναλέω μπορείτε να το κάνετε και πιο μακριά, να το κατεβάσετε. Επίσης μπορείτε και στο μάκρος να το κάνετε ακόμα περισσότερο και στο ύψος και να κατέβει ακόμα πιο κάτω, πιο χαμηλά, όσο θέλετε εσείς. Θα μετρήσουμε το συνδετόρα δυσιαστάς. Αν πλέξετε γύρω γύρω κι άλλο μπορείτε να το φέρετε και πιο πολύ ακόμα, έτσι από εδώ. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να κάνουμε λίγες κοινοποιήσεις. Γιώτα, άμα δεν βάλεις μπροστά τέτοιο παπάκι, δεν στο παίρνει το όνομα. Όχι, την Αναστασία που έβαλες. Α, όχι την κάνω, την τάσουρα. Ναι, αλλά δεν έχεις βάλει παπάκι. Αν δεν βάλεις παπάκι, δεν την κάνει. Την έκανε. Εδώ σε μένα δεν φαίνεται. Φαίνεται μόνο και το όνομα, χωρίς να έχεις βάλει παπάκι. Πρέπει να γίνει μπλε τα γράμματα, νομίζω. Καλησπέρα, λοιπόν, είναι με το Μπουρσούμ Κλασίκ της Αλιζέ ακριλικό 100%. Μπορείτε, ξαναλέω, να το κάνετε είτε με το Ελίνα, είτε μπορείτε να το κάνετε και με το Σταρ, έτσι, τα ίδια κουβάρια θέλετε. Έχει γεμίσματα, γι' αυτό και θέλει 5 κουβάρια. Το σχεδιάκι είναι αυτό, θα το δείτε. Μπορείτε να το βάλετε είτε έτσι, είτε αλλιώς, δέστε λίγο. Δεν έχει σημασία, όπως σας αρέσει εσάς. Δεν έχει πάνω και κάτω πλευρά, δηλαδή, εντάξει. Είναι όλο το ίδιο, το δείτε. Κανονικά έτσι πρέπει, για να είναι τα λουλούδια μας προς τα πάνω. Το βάλα εγώ ανάποδα. Όπως θέλετε, το βάζετε εσείς. Εντάξει, ένα μακρόστινο κομμάτι είναι. Θα εξηγήσουμε πώς το ενώνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος. Εδώ στο μανικάκι έχουμε μισά ποδαράκια και εδώ πίσω στο γιακά έχουμε μισά ποδαράκια. Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις κοινοποίησεις. Λοιπόν, είναι νήμα ακριλικό, 100 γραμμαρίων, της Αλιζέ. Το 196 φοράω εγώ τώρα, 196, 5 κουβάρια θέλουμε, 2,5 ευρώ το κουβάρι, 12,5 ευρώ για αυτό το μπολερό, εντάξει. Να σας πω λίγο, 100 γραμμάρια, 210 μέτρα. Έχουμε γκρι, έχουμε πράσινο προς το λαδί πάει το 29, αυτό εδώ. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο. Φαντάζομαι εκεί στην Κρήτη ακόμα ζέστη είχε, όπως και στην Κύπρο. Ένα πολύ ωραίο μπλε, το 203. 203. Μαύρο εννοείται, το 60. Μετά έχουμε μπλε πιο ανοιχτό, μπλε τζιν το λέμε συνήθως αυτό. 353. Μπλε σκούρο, το 58.
Μπλε σκούρο το 58. Η χρονιά του γκρι είναι πραγματικά φέτος. Α, και μετά φορέσω και τη ζακέτα μου την Μπορντό, να τη δείτε, όσοι δεν την είδατε στο story. Το 167. Λοιπόν, αυτά εννομιξία πόρισα εχθές γιατί μου τα έφερες. Για βάλτε εδώ να τα δώσουμε στα κορίτσια. Εδώ. Μην μου τα μπερδεύσει και να πλύσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε μπες το 368. Γεια σου, Βαρβάρα μου. Κίτρινάκι το 216. Και λευκό το 55. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μπολερό. Εδώ. Αλεξάνδρα μου, σε ένα χαρτί αν μπορείτε πόσα κομμάτια έχετε για να πω. Εδώ η κλωστή μου δεν την έκλεισα, συγγνώμη. Και το μεταξύ τις έκλεισα όλες. Και λέω, δεν άφησα τίποτα. Και εδώ τις δύο κλωστές δεν τις έκλεισα. Δεν πειράζει. Θα τις κλείσω μετά άλλο τώρα. Θα τις περάσουμε λίγο μέσα. Δεν θέλουν. Άφησε το. Νούμερο 4,5. Λοιπόν, μην το βλέπετε αυτό. Κάντε πως δεν το βλέπετε. Λοιπόν, πιάνει πλάτη, πιάνει ώμους, χέρι εδώ, μέχρι εδώ. Ξαναλέω, όσο θέλετε το κάνετε μάκρος. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε πιο μακρύ το κομμάτι σας και να κατέβει πιο κάτω. Έτσι. Ιδανικά, μετράτε τα χέρια σας έτσι όπως είναι κάτω, όχι πάνω. Από τον αγκώνα πάνω πίσω μέχρι εδώ. Θα σας μετρήσω εγώ πώς είναι το δικό μου. Λοιπόν, θέλω να μου δώσει λίγο την πορτό τη ζακέτα να τη φορέσω, να τη δείξουμε στα κορίτσια. Εκεί είναι στην καρέκλα πάνω. Πώς είχα πει, 5 ή 6. Είναι 5 και κάτι θέλει, 6 θα πάρετε για να την κάνετε θέλετε πιο φαρδιά. Λοιπόν, είναι με το Star που σας είπα ότι σας ετοιμάζω μπορτό ζακέτα με το Star. Λοιπόν, και βάλαμε και ωραίο κουπάκι. Να τι. Και έχω κάνει και πλαγιαστή τσέπη. Πρώτη φορά έχω κάνει τέτοια τσέπη. Φαίνεται. Κατεβάσω λίγο πιο κάτω, εδώ. Κατεβάσω πιο κάτω. Να το. Μου αρέσει το πόρτο, αλήθεια είναι. Φέτος ειδικά που είναι έτσι. Λοιπόν, έχει κόψιμο και στο μανίκι και εδώ πέρα έχει κόψιμο. Είναι με, εδώ είναι με 5 κουβάρια, εντάξει. Εσείς θα πάρετε 6 για extra large, για να την κάνετε θέλετε λίγο πιο, ξέρετε. Κλείνει βέβαια, δεν έχει πρόβλημα, έτσι, να δέσετε την, εντάξει. Και αν θέλετε να την κάνετε και λίγο πιο μακριά, πάρετε περισσότερο. Λοιπόν, 6 κουβάρια για σιγουριά, γιατί αν μπλέκετε και σφιχτά, είναι πολύ 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 εύκολο σχέδιο, έτσι, πάρα πολύ εύκολο. Ποδαράκια στην ουσία, όλο ποδαράκια, και επειδή είναι όλο ποδαράκια, έβαλα αυτά, θα φέρετε λίγο τα κουμπάκια να τα δείξω και τα άλλα που μου αρέσανε. Λοιπόν, έβαλα αυτά τα κουμπάκια που είναι πέρλες, 4 και 2, 6 κουμπάκια, για να τονίσω λιγάκι κάτι να έχει. Βλέπετε, το έχω βάλει εδώ, στο πλάι που έχω κάνει την πλαγιαστή την τσέπη, έτσι. Το έχω βάλει το κουμπί εδώ. Πώς σας φαίνεται? Είναι με τον νήμα Star. Με το Star, σας είπα, σας ετοιμάζω μια πολύ ωραία, εύκολη, απλή. Έχει κοψιματάκια στις μασχάλες, έχει κόψιμο εδώ. Αλλά είναι πολύ εύκολη και πολύ απλή, κορίτσια. Πάρα πολύ εύκολη. Πολύ απλή. Ποδαράκια. Έτσι. Φυσιολογικές συνθήκες θέλω να σας τη δείξω τη Δευτέρα. Εκτός απρόπτου, γιατί ξέρετε, άνθρωποι είμαστε. Εκτός αν δεν μπορέσω Δευτέρα, Τρίτη σίγουρα. Εντάξει, Τρίτη 100%. Στις ομάδες θα σας ενημερώσω. Πρωί δεν θα το κάνουμε, σίγουρα θα το κάνουμε απόγευμα Τρίτης. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ επειδή ήθελα να δώσω κάτι διαφορετικό πάνω στο σκέτο πρώτο, έβαλα αυτές τις υπερλίτσες, τις έχω έξω, Αλεξάνδρα, τις άφησα. Λοιπόν, τις περλίτσες έβαλα, 4 και μία εδώ στη τσέπη, έτσι εδώ στο πλάι, φαίνεται. Δεν έχω κάνει πλαγιαστή από εδώ την τσέπη. Θα σου πρέπει να δείξεις και τα άλλα. Ναι. Εμένα μου άρεσαν και τα... Ποια μου φερες, μπράβο. Μου άρεσαν και τα άλλα που μου άρεσαν εμένα. Άστο, δεν πειράζει τώρα. Μπράβο. Και μία περλίτσα από αυτές που έβαλα, Βασιλική, αν μπορείς, έχω έξω. Α, τις έφερες, μπράβο, για να τις δείξω λίγο από κοντά. Απλώς τώρα, 40 λεπτά έχουν αυτά. Ωραία, δέστε τις λίγο. Τιμές δεν ήξερα. Να τις οι πέρλες, είναι αυτές. Περνάει μέσα, δεν χρειάζεται κουμπότρυπα, γιατί έχουμε κάνει ποδαράκι εδώ, να ξέρετε. Αυτό είναι περλίτσα. 6 έχω βάλει εγώ, εντάξει.
Να το. Λοιπόν, και να σας δείξω τι μου άρεσε άλλο. Αυτά τα κουμπιά, δεν τα έχω πόσο καιρό. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο πιο ακριβό βέβαια. Αυτά είναι 90 λεπτά. Εδώ. Δέστε το τι ωραίο κουμπί. Αυτό είναι στο 1 ευρώ, αλλά είναι κουμπί. Καθίστε καλά. Δέστε. Αν θέλετε, θα πείτε τα κορίτσια να βγάλετε μια φωτογραφία που να τα βάλετε όλα. Και να δούμε αν μπορούμε να τα βάλουμε με αριθμούς για να διευκολύνεστε. Αυτά είναι πολύ μεγάλα. Αυτό νομίζω θα ήταν κάτι, ωραίο για έτσι ένα. Εδώ να το βάλετε. Ένα. Στην εσάρπα. Ναι, που σε μια εσάρπα. Μπράβο. Σε εσάρπα θα ήταν ωραίο για διακοσμητικό. Θα είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε πολύ κουμπί. Τα οποία δεν ξέρουμε τι έχουμε. Η αλήθεια είναι. Γιατί εγώ κατά διαστήματα όταν πήγαινα κάτω στη Θεσσαλονίκη και έβρισκα προμηθευτές. Αυτό δεν έχει τιμή όμως. Και αυτά δεν έχετε τιμή. Έχετε κάτω. Α, έχετε εδώ πέρα. Είναι αυτά. Τα βάλουμε 60 λεπτά έχουν αυτά. Λοιπόν, και μετά η Γιώτα. Ήθελα να σας δείξω τι ήθελα να βάλω. Περιμένετε λίγο. Αλλά δεν είχα πολλά. Και λέω, ήθελα να βάλω αυτό. Το οποίο έχει 60 λεπτά. Υπάρχει σε αυτό κόκκινο. Και περιμένετε λίγο. Υπάρχει. Α, και αυτά είναι ωραία. Αυτά τα έχουμε όλα κρυμμένα. Στο site τα έχουμε περασμένα. Άρα για σιγά. Αυτά πρέπει όλα να τα περάσει ειρήνη μέσα. Δεν γίνεται. Πρόσεχε που τα βγάζει, γιατί αυτά τώρα τα τρία ήταν εδώ μέσα, να μην χάσουμε τις τιμές. Λοιπόν, εδώ έχει μαύρο με χρυσό. Είναι το ίδιο στα 60 λεπτό. Καλλιόπη μου να σε στείλουν μετά τα κορίτσια φωτογραφίες. Γιατί τώρα θα αργήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μπορντό σκούρο. Και αυτό θα πήγαινε σε ακέτα. Δέστε το. Ω, τέλειο. Ναι, αλλά δεν έχω πολλά να ξέρετε. Έχω 2, 4, 6, 8, 10. Εντάξει, λοιπόν, και τι άλλο βγάλες. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δέστε το, πόσο έχει αυτό, Αλεξάνδρα, για δες. Εδώ είναι αυτή η σακουλίτσα. Στα 60 είναι τα πιο 60 λεπτά είναι αυτό. Και αυτό που το βγάλες από εκεί, 60, έχει τιμή. 60, 60. Και αυτό 60. Να το. Αυτό. 1,20. 1,20. Εντάξει, κάποια επειδή είναι κομμάτια ακριβά, τα έβαλα όσο μπορούσα καλύτερη τιμή. 1,20 έχω και αυτό. Έχει πάνω έτσι σαν διαμαντάκι, δέστε το. Εντάξει, τα κορίτσια μπορούν να θέλετε να σας βγάλω φωτογραφίες και να δούμε να τις κάνουμε λίγο, να τις επεξεργαστώ και να σας βάλω εγώ και από κάτω τιμές, Αλεξάνδρα, να τις έχετε. Ναι. Μάζεψτε τώρα την πρίκα σου από εδώ. Λοιπόν, τώρα η Αλεξάνδρα θέλει να σας δώσουμε τελευταία κομμάτια στο κνίτι 10 προσφορά να φύγουνε. Πόσο τα είχαμε αυτά? Από 2,80 τα έχουμε 2. 2 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, το κνίτι 10 είναι αυτό που κάναμε κασκόλ. Παίρνετε ελάχιστα 4. Θα πήγαινε και το μπορτό το κουμπί, εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά εγώ είπα να βάλω κάτι διακριτικό και έβαλα αυτή την πέρλα. Εντάξει, να δείξουμε λίγο την πέρτα, η οποία έχει 40 λεπτά. Να τη. Το μπορτό θα το πάρετε εσείς για την εκεί σας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο κνίτι 10 κάποια κομμάτια, να σας πω τι έχουμε, αν κάποια θέλει. Έχουμε 7 μπορτό. Με 7 κομμάτια μπορείτε άνετα να κάνετε μια καζάκα, αμάνικη. Έχουμε 11 κόκκινα. Το κασκόλ της οδόρας που το είχαμε κάνει με βελόνες, αν δεν κάνω λάθος, το κάναμε 5 κουβάρια. 2 ευρώ το τεμάχιο είναι 100 γραμμαρίων. 82 μέτρα. Μαύρα έχουμε 3. Και γκρι έχουμε 1. Πάγωσα. Τι, δεν έχω ίντερνετ? Δεν με βλέπετε καλά? Δεν με βλέπετε καλά? Μετά την κρίμα μου πάντως στη ζακέτα με το Ελίνα που το ξέσκησα πέρσι, αυτή νομίζω θα είναι φέτος αυτή που θα φοράω περισσότερο. Και η μανούλα μου με βοήθησε πάρα πολύ, έπλεξε όλη την πλάτη, την έκανα εγώ μετά κόψιμο στη μασχάλη, μέχρι πάνω, έπλεξε μέχρι εδώ, έκανα εγώ τα κόψιματα εδώ και έπλεξε τα μανίκια εγώ. Στην αμολόγησα και έκανα μανίκια. Δεν θα το πιστεύει ότι την έπλεξε αυτή την περισσότερη, άμα τη πω και τα λάστιχα τα έκανα εγώ. Λοιπόν, η Νίνα λέει ότι δεν με βλέπει, ότι πάγωσε, λέει η οθόνη μου, με βλέπετε εσείς? Για πέστε μου. Μια χαρά φαίνομαι, λέει η Μαρία. Μήπως, Νίνα, δεν έχει θέμα με το ίντερνετ σου, κοκάπη μου? Το βάλουμε λίγο εδώ. Μάλλον έχει η Νίνα πρόβλημα με το ίντερνετ. Λοιπόν, ξαναλέω λίγο. 2 ευρώ το τεμάχιο, κνίτι 10. Πλέκεται με 10 νούμερο βελόνες ή βελονάκι. Και έχουν μείνει
11 κόκκινα τελευταία, 2 ευρώ το τεμάχιο, 3 έχουν κανονικά αυτά να ξέρετε. Μαύρο έχει 3 τελευταία, μπορντό έχει 7 και ένα γκρι. Εντάξει. Μαύρο, μαύρα έχει 3 καλλιόπι. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τον πολερό, Νάντια. Αυτό το πολερό θα δείξουμε. Τον πολερό θα δείξουμε τώρα. Το οποίο από ό,τι βλέπω άφησα και άλλες κλωστές. Νόμιζα τις έκλεισα όλες, τελικά δεν τις έκλεισα. Δεν πήγα. Λοιπόν, τον πολερό με τον μπουρσούμ κλασίκ θα δείξουμε τώρα. Έτοιμη φαίνεται η ζακέτα. Σαν έτοιμη είναι. Είδατε. Λοιπόν, τον πολερό θα δείξουμε που θέλει 5 τεμάχια μπουρσούμ κλασίκ. Με ένα βγάζει σκουφάκι. Νομίζω βγάζει με ένα σκουφάκι, ναι. Λοιπόν, έχουν μείνει τα κόκκινα. Τι έχει μείνει, Αλεξάνδρα? Λοιπόν, ένα γκρι και 11 κόκκινα μείνανε. Μόνο μείνανε τα κόκκινα. 11 κόκκινα και ένα γκρι. Το γκρι το πήρε και η Καλλιόπη. Ωραία, πάρτε. Ναι, θέλει και τα μαύρα και το γκρι θέλει, Καλλιόπη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τον πολερό. Είσαστε έτοιμοι, έτοιμες. Μετρήσω και διαστάσεις, εννοείται. Α, τώρα εγώ θα, ξέρετε τι λέω. Να σας το κάνω με το κίτρινο για να βλέπετε το πιο καλά. Έχω γκρι που περισσέψε. Αλλά να σας το κάνω με το κίτρινο ή με κάποιο μπλε ή μπέζ. Διαλέξτε. Με τα παιδικά σχέδια πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Ελένη μου, να μου στείλεις μια φωτογραφία να την κοινοποιήσω. Τα κουμπιά μην ξεχάσετε. Η Φωτεινή τι ζήτησε? Ζήτησε νήματα και θέλει και κουμπιά. Ή μπλε. Κρατήσαμε. Κρατήσαμε, λέει. Ή μπέζ αυτό. Πέστε ποιο θέλετε να χρησιμοποιήσω, να μην βάλω το γκρι γιατί νομίζω είναι πολύ σκούρο για την κάμερα. Ναι, η ζακέτα Νάντια είναι αυτή που σας έλεγα, η μπορντό που κάνω στο σπίτι με το Star και θα τη δείξω Δευτέρα, το αργότερο Τρίτη. Εντάξει, την οποία με βοήθησε η μανούλα μου. Θα τη δείξω σήμερα και δεν το πιστεύει ότι με βοήθησε αυτή. Δεν έχει δει τελειωμένη. Έπλεκα αυτές τις μέρες το λάστιχο, έπλεκα. Ωραία. Α, θέλει άλλη και. Η κυρία, α, ναι, εντάξει, τα πήρε όλα η Καλλιόπη, Καλλιόπη δεν άφησε τίποτα για κανένα άλλο. Είσαι γρήγορη, δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, να πω λίγο τι μάκρος έχει. Η αλυσίδα που θα κάνετε, τα 111, είναι καταρχήν πολλαπλάσιο του 6 συν 3, εντάξει. Πολλαπλάσιο του 6, συγγνώμη. Του 6 συν 3... Λοιπόν, το 6 συν 3 θέλουμε 111 αρχικές αλυσίδες. Τώρα, εάν το κάνετε πιο λεπτό νήμα και το κάνετε μπουρσούμ κλασίκ, νομίζω κίτρινο θα σας το κάνω γιατί βλέπω περιπτώσεις όταν στο κίτρινο λέτε, έτσι. Okay. Λοιπόν, και το δείγμα τώρα, το κάνουμε το κίτρινο. Λοιπόν, είναι, πώς είπαμε, είπαμε 90 μάκρος είναι, η αρχική αλυσίδα δηλαδή, και ύψος, χωρίς το λάστιχο θα σας μετρήσω λίγο τώρα, είναι 30 από εδώ και 30 από εκεί, 60, εντάξει. Στο ύψος, δηλαδή πόσο πλέκεται, πλέκεται 60. 90 είναι η αρχική αλυσίδα και το 90 είναι από τον έναν μου αγκώνα, πίσω γυρίζω και μετράω μέχρι τον άλλο αγκώνα. Επομένως, άμα κάποια κυρία έχει πιο μακριά χέρια κτλ, βάζει τα χέρια σας κάτω, και μετριέστε από τον αγκώνα μέχρι τον άλλον αγκώνα, εντάξει. Λοιπόν, και επειδή μπορείτε να μακρύνετε με το μανίκι, μη σας αγχώνει το ότι μπορεί να γίνει λίγο πιο στενό, έτσι. Αλλά γενικά αυτά τα μπολέρ φορούνται έτσι φαρδιά. Λοιπόν, το σχέδιο μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο, να το ξέρετε. Δεν έχω σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, με το κίτρινο θα σας δείξω. Λοιπόν, θα πάρω από μέσα. Γιατί είναι πιο εύκολο. Ναι, ετοιμάζουμε μπλούζα σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε μία μπλούζα. Πάρα πολύ ωραία. Την οποία κάποια στιγμή την είχα δείξει τα κορίτσια στο Zoom. Αλλά έχει περάσει πολύ καιρός από πέρσι. Και δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα τα κορίτσια στο Zoom. Και θα την κάνουμε με μία μικρή παραλλαγή. Όχι ακριβώς ίδια. Λοιπόν, 4,5 νούμερο βελονάκι. Επίσης να ξαναπώ ότι περιμένω βελονάκια μπορντό. Επομένως, αν κάποια θέλετε. Αλεξάνδρα! Σημείωσε και τη Σούλα, γιατί νομίζω κάποια στιγμή μου είπε ότι θέλει τέτοια μπορντό. Η Σούλα που είναι εκεί. Η Σούλα είχε πει θέλει μπορντό βελονάκια. Σημείωσε την κάπου. Εκεί που δεν είναι μια Σούλα έξω και κάτω. Α, κυρία. Ναι, αυτή.
Το σετ δεν είχες πει σου ότι θέλεις. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλά, να περίμενα να έρθουν και θα σε πω. Όπου, περίμενε. Δεν γυρίζει η κάμερά μας. Ωραία. Λοιπόν. Θα λίγο την... Ορθοπαιδικά είναι σου, ορθοπαιδικά. Ορθοπαιδικά, βελονάκι. Μαρία, μου ευχαριστώ πολύ. Στα 17 ευρώ νομίζω ότι ήταν τελευταία φορά, Αλεξάνδρα. Όχι. Όχι, όχι. Νομίζω 17 τα είχαμε τελευταία. Ή 15. 17 ήταν το τέτοιο. Και μετά, ναι, 15 έχει δίκιο. 17 είναι ο φακός. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε μία αλυσιδίτσα. Και ξεκινάμε. Εδώ. Και κάνουμε αλυσίδες. 4, 5, 6, 7. Θα κάνω δείγμα τώρα 8. 18 αλυσίδες θα κάνω, εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Εντάξει. 18 συν 3 αλυσίδες έξτρα που είπαμε. Οκ. Okay. Α, πολύ ωραία φαίνεται το κίτρινο στην κάμερα, είδατε. Είχατε δίκιο. Η κυρία Σοφία θέλει βελονάκια όταν έρθουν να την ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη σειρά μας την οποία θα πλέξουμε ένα ποδαράκι σε κάθε θηλιά. Πηγαίνουμε λοιπόν, παίρνουμε κλωστή. Ξαναλέω ότι εσείς θα κάνετε για τα 90 εκατοστά με το Bursum Classic 111 αρχικές αλυσίδες. Επίσης, αν πλέκετε σφιχτά, βάλτε 5 βελονάκι στην αρχική αλυσίδα σας και μετά πλέξτε με το 4,5, εντάξει. Λοιπόν, πλέκουμε στην τέταρτη θηλιά προς τα πίσω ένα ποδαράκι. 1, 2, 3, 4. Εδώ. Ένα ποδαράκι μετά σε κάθε θηλιά. Ξαναλέω ότι κάνουμε ένα πολύ ωραίο μπολερό με νήμα Bursum Classic, το οποίο θέλει 5 κουβάρια. 5 τεμάχια από 2,5 ευρώ, 12,5 ευρώ. Είναι γεμάτο σχέδιο, γι' αυτό και τρώει πολύ νήμα. Αν το κάνετε όμως με Ελίνα ή Star, θα βάλετε πιο πολλές αρχικές αλυσίδες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί είναι πιο λεπτό το Ελίνα και το Star. Πλέκονται με τεσσάρι. Ένα ποδαράκι σε κάθε θηλιά. Για παραγγελίες παίρνετε στο σταθερό. Το έχουμε γραμμένο κάτω. 2-3-41-0-24-44-7. Λοιπόν, πρώτη σειρά, όλο ποδαράκια. Πάμε στη δεύτερη σειρά. Πλέκουμε μία αλυσίδα στον αέρα. Ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Μετράμε 1-2 και στην τρίτη θηλιά πλέκουμε ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. 1-2 αλυσίδες και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Αφήνουμε 1-2 στο τρίτο πλέκουμε άριχτο. Δύο αλυσίδες στον αέρα. 1-2 στο τρίτο ποδαράκι. Δύο αλυσίδες. Ένα ποδαράκι ξανά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύο αλυσίδες. 1-2. Άριχτο εδώ. Δύο αλυσίδες. 1-2. Εδώ κάνουμε. Εδώ. Και 1-2. 1-2. Εδώ ένα άριχτο. Εντάξει, πρέπει να τελειώνουμε με άριχτο, όπως ξεκινήσαμε, έτσι πρέπει να τελειώνουμε με άριχτο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά. Να ξαναπώ λίγο τι κάναμε. Πρώτη σειρά πλέξαμε ένα ποδαράκι στην κάθε θηλιά. Δεύτερη σειρά πλέξαμε μία αλυσίδα, ένα άριχτο, δύο αλυσίδες. Αφήνουμε δύο άπλεχτα. Στο τρίτο πλέκουμε ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ένα ποδαράκι στο ίδιο. Δύο αλυσίδες, αφήνουμε δύο άπλεχτα. Στο τρίτο άριχτο, δύο αλυσίδες και επαναλαμβάνουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με άριχτο.
Εντάξει, με δύο αλυσίδες και άριχτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τρίτη σειρά, τέσσερις αλυσίδες στον αέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Και θα ξεκινήσουμε τώρα. Θα κάνουμε τώρα παφ, εντάξει, εδώ μέσα. Απευθείας το δε θα κάνουμε τρία παφ μέσα. Παίρνουμε κλωστή, βουτάμε εδώ μέσα, βγαίνουμε. Μία, παίρνουμε κλωστή. Δύο, τρία. Βγαίνουμε μία φορά, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε. Καλησπέρα στα κορίτσια που μπήκαν τώρα. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Ξανά παφ, παίρνω κλωστή, βουτάω. Μία. Παίρνω κλωστή, βουτάω. Δύο. Παίρνω κλωστή, βουτάω. Τρεις. Βγαίνω. Παίρνω κλωστή, κλείνω. Δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, βουτάω. Μία. Δύο. Τρεις. Περνάω. Κλείνω. Λοιπόν, μετά κάνω μία αλυσίδα στον αέρα. Και πάω στο επόμενο V, εδώ αυτό εδώ πέρα, το κοινό το λέμε V, η V, και κάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Θα κάνω τρία παφ μέσα. Παίρνω κλωστή, να το ξαναδείξω λίγο. Παίρνω κλωστή. Βουτάω, βγαίνω μία φορά. Δύο, τρία. Βγαίνω, κλείνω. Δύο αλυσίδες. Ξανά. Ένα, δύο, τρία. Κλείνω. Δύο αλυσίδες. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Βγαίνω. Κλείνω. Αυτό εδώ. Πολύ προσοχή. Όταν φεύγουμε από το ένα γκρουπ να πάμε στο άλλο, κάνουμε μία αλυσίδα. Ενδιάμεσα στα παφ κάνουμε δύο. Μία αλυσίδα στον αέρα. Όχι, δεν το έχουμε αυτό το site, το νήμα που γράφεται. Ό,τι έχουμε πάει στο site. Παίρνουμε κλωστή, βουτάμε. Ένα, δύο, τρία. Βγαίνουμε, περνάμε. Ένα, δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πολυρό. Δοκιμάστε το σχέδιο. Δεν είναι δύσκολο. Δύο αλυσίδες. Να παίρνω κλωστή, βουτάω. Βγαίνω. Μία, παίρνω κλωστή, βουτάω. Δύο, παίρνω κλωστή, βουτάω. Τρία, τεντώνεται. Το πιο σημαντικό το κάνετε παφ είναι αυτό το τέντωμα. Βγαίνετε, παίρνετε κλωστή, κλείνετε. Μία αλυσίδα και εδώ με τι θα τελειώσουμε. Εφόσον έχουμε κάνει αλυσίδες, πρέπει να τελειώσουμε με ποδαράκι. Εντάξει, κάνετε εδώ πέρα, πιάνετε λίγο εδώ χαμηλά και κάνετε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι. Τελείωσε και αυτή η σειρά μας. Να τι. Εμείς ξαναλέω ότι αυτό το σχέδιο θα το κάνετε, θα βγουν 18 τέτοια λουλουδάκια, ας τα πω λουλουδάκια. 18 λουλουδάκια βγαίνουν. Με τις 111 αλυσίδες που είπαμε, βγαίνουν 18 λουλουδάκια. Εντάξει. Και είναι 90 εκατοστά είπαμε, που θα σας βγει σε φάρδος. Χωρίς τα... με μανίκια μετά που τα φαρδένουμε και κάνουμε γύρω γύρω το μισό ποδαράκι για να μακρύνει το μανίκι μας και ο γιακάς μας, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ υπάρχει κάτι που δεν καταλάβατε, να συνεχίσω. Έχουμε άλλες δύο σειρές και αν έχουμε χρόνο μπορώ να σας το κάνω και μια ακόμα επανάληψη. Πέστε μου αν το καταλάβαμε. Είναι με τον Μπουρσούμ Κλασίκ της Αλιζέ. Αμάνικο μπολερό. Με λίγο μανίκι βασικά. Και χρειάζεται 5 τεμάχια. Των 100 γραμμαρίων. Ξαναλέω με 4,5 νούμερο βελονάκι το πλέκουμε το μπουρσούμ. Έτσι, όπως και το Lana Gold. Αν θέλει κάποια μπορεί να το κάνει και με το Lana Gold της Αλιζέ που έχει μέσα μαλλί. Εύκολο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τέταρτη σειρά. Λοιπόν, στην τέταρτη σειρά ξεκινάμε με τέσσερις αλυσίδες. Τέσσερις, γυρίζουμε. Νίνα μου, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο σχέδιο, να ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ. Ανάμεσα στα δύο πρώτα παφ, δεν θα βάλετε εδώ ποδαράκι και θα βάλουμε εδώ ένα ποδαράκι.
ένα, μία αλυσίδα, πάμε εδώ, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, πάμε εδώ. Ναι, για όλα τα μεγέθη είναι αυτό, απλώς, εάν θες εσύ να το κάνεις πιο μακρύ, έχεις πιο πολύ πλάτη, θα μετρήσεις το, από τον ένα αγκώνα μέχρι τον άλλο αγκώνα, όπως είπαμε. Θα βάλεις τη μεζούρα από τον αγκώνα σου, πίσω από τον αφιένα σου και θα την κατεβάσεις τον άλλο αγκώνα. Γιατί κάποια μπορεί να έχει πιο πολύ πλάτες, πιο πολλές πλάτες, πιο φαρδιές. Και αν το θέλετε πιο μακρύ, θα κάνετε πιο πολύ ύψος. Το δικό μας είναι 60 εκατοστά ύψος, για να κατέβει και πιο κάτω. Μία αλυσίδα και μπαίνουμε σε κάθε κενό. Προσοχή, μόνο τρέχω στο τελείωμά μας. Εδώ θα κάνουμε μία αλυσίδα, δεν θα κάνουμε εδώ. Θα πάμε εδώ στην άκρη και θα κάνουμε ποδαράκι. Να το. Αυτή είναι η σειρά νούμερο 4. Εντάξει. Πρώτη σειρά ποδαράκι, δεύτερη τα βε, τρίτη τα παφ, τέταρτη τα κουτάκια. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στην πέμπτη σειρά μας, την οποία στην ουσία η πέμπτη σειρά μας είναι σαν να κάνουμε την πρώτη σειρά, έτσι. Λοιπόν, τρεις αλυσίδες, γυρίζουμε και τώρα θα κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι στο καθένα. Τι κάνουμε, μέσα στο κουτάκι μας κάνουμε ένα ποδαράκι, πάνω στο ποδαράκι μας κάνουμε ένα ποδαράκι. Εδώ. Εδώ. Ευχαριστούμε, Μέρη, να είσαι καλά. Ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι, ένα ποδαράκι πάνω στο κενό. Οπα, συγγνώμη. Καλησπέρα στην Κύπρο. Λοιπόν, και τώρα εδώ, στην τρίτη θηλιά, έρχομαστε και κάνουμε ακόμα ένα ποδαράκι στην άκρη. Εντάξει. Λοιπόν, τι ωραίο φαίνεται το κίτρινο. Αν σε κάποια αρέσει, πολύ ωραίο δείχνει. Έχει την αδερφία μου το βιβλίο. Κλάει και τα παιδάκια να τα χαίρονται οι γονείς τους. Ναι, Ολυμπία μπορείς να το κάνεις, αλλά είναι πιο λεπτό, αλλά θα βάλεις πιο πολλές αλυσίδες αρχικές. Έτσι θα μετρήσεις, κάνει 90 εκατοστά αλυσίδα, μέτρα πόσα βγαίνουν και φρόντισε να είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 3. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο το κάνουμε μετά επανάληψη. Να δείξω λίγο εδώ στον μπολερό. Ένα λεπτάκι, να το βάλω από εδώ, να δείτε. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν ποδαράκια, βε, λουλούδι, κουτάκια, ποδαράκια, βε, λουλούδι. Τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε μαζί να κάνουμε τι, τα βε. Έτσι, για να δούμε αν το καταλάβαμε. Πώς θα κάνουμε τα βε, στην ουσία θα ξεκινήσουμε τη σειρά νούμερο 2. Εφόσον η σειρά νούμερο 1 είναι η 5 που κάναμε τα ποδαράκια, ξεκινάμε λοιπόν. Με μία αλυσίδα γυρίζουμε, πλέκουμε ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά εδώ, δύο αλυσίδες, μετράμε 1-2, εδώ σε αυτό το σημείο κάνουμε ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Τίποτε, Ολυμπία μου. 1-2 αλυσίδες, 1-2 αφήνουμε, άριχτο εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα όταν το πλέκετε, πολύ προσοχή, πρέπει το V, βλέπετε που είναι, εδώ, να βγαίνει στο αντίστοιχο σημείο προς τα πάνω, να μην ξεφύγει αριστερά ή δεξιά πολύ, έτσι, βλέπετε, για να φαίνεται το ένα λουλούδι μας με τα παφ πάνω από το άλλο, να είναι ομοιόμορφα. 1-2, καλησπέρα στα κορίτσια που μπήκαν τώρα, πολλές μπήκατε τώρα βλέπω. Λοιπόν, 1-2, στο τρίτο κάνω ποδαράκι, δύο αλυσίδες, ποδαράκι, δύο αλυσίδες, 1-2 στο τρίτο. Θα το κάνεις πιο μεγάλο, Καλλιόπη, και είναι άνετα χωράς φυσικά.
1-2, 1-2 στο τρίτο. Και στο ίδιο. 1-2 και άριχτο εδώ στην ακρούλα μας. Στην ουσία αφήσαμε 2, βλέπετε. Εδώ. Και τώρα ερχόμαστε να ξαναπαναλάβουμε τη σειρά με τα παφ. Η σειρά με το παφ είναι η 3 σειρά. Πλέκουμε 4 αλυσίδες. Γυρίζουμε. Και ξεκινάμε εδώ μέσα τα παφ. Παίρνουμε κλωστή. Μία φορά. Δύο φορές. Τρεις φορές. Κλείνουμε. Περνάμε, σφραγίζουμε. 1-2 αλυσίδες. Ξανά. Παίρνω κλωστή, βγαίνω. 1-2-3-4. Εδώ κλείνουμε. Εδώ. 1-2. Ξανά. 1-2-3. Μία αλυσίδα. Και φεύγω και πάω εδώ να κάνω πάλι παφ. 1-2-3. 1-2. Πάμε εδώ. 1-2-3. Βγαίνουμε. Εδώ. Ποιος είπε? Η Ελένη. Α, γιατί. Το κάνω γρήγορα. Παίρνω κλωστή. Βουτάω. Βγαίνω. Αυτά ξανά έκανα πιο κάτω. 1-2-3. Βγαίνω. Παίρνω κλωστή, περνάω. Μία αλυσίδα. Εγώ νομίζω το αργό μου είναι αυτό, να ξέρετε. 1-2-3. Εδώ. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε το βιβλίο μου. Έχουν φύγει πάρα πολλά βιβλία. Όσες δεν το έχετε πάρει, να προλάβετε. Περνάμε. 1-2-3. Περνάμε από τις κλωστές όλες εκτός την τελευταία. Και μετά περνάμε, σφραγίζουμε μία αλυσίδα και ένα ποδράκι εδώ πάνω στο άριχτο. Ελένη, το κατάλαβες το παφ? Βλέπετε ότι τα λουλούδια, όλο το λουλούδι τώρα αυτό, πέφτουν πάνω από τα λουλούδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φαίνεται ωραίο το πολερό μας. Τώρα, οι άκρες εδώ μη σας ανησυχούν, γιατί πρώτον αυτό έρχεστε και το κλείνετε στο πλάι και το ράβετε. Και επίσης τα υπόλοιπα σημεία σας από εδώ και πέρα είναι και τα σημεία τα οποία κάνετε και γύρω γύρω τα λάστιχα μετά, έτσι. Επομένως μη σας ανησυχεί και θα πλέξετε ή μισά ποδαράκια ή θα το κράψετε, δεν θα φαίνεται κάτι. Λοιπόν, τώρα θέλω μία άσπρη κόλλα να μου φέρουν τα κορίτσια για να εξηγήσω λίγο πώς γίνεται η ένωση του μπολερό. Καταρχήν ξαναλέω ότι το κάναμε 60 εκατοστά ύψος, 90% φάρδος, αρχική αλυσίδα 90 εκατοστά και 60 εκατοστά ύψος. Έτσι τα λέω ξανά λίγο αυτά. Τώρα, κάποιες που είναι extra large, 2 extra large, 3 extra large, όπως η Καλλιόπη, μία σελίδα θέλω μόνο να την κόψω λίγο για να κάνω να δείξω κάτι. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε περισσότερο, δηλαδή η Καλλιόπη, αν πήρες Μπουσούμ Classic, μπορείς να κάνεις με 110 αλυσίδες αρχικές, για να είναι και πιο φαρδί σε μάκρος. Και ύψος, αντί να το κάνεις 60, κάνω το 80, κάνω το 90. Το φαρδί δεν σε πειράζει, το στενό σε πειράζει. Λοιπόν, και θα το εξηγήσουμε τώρα με ένα χαρτί, που είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Γιατί πάρα πολλές, τις περισσότερες φορές, κάνετε και ένα λάθος σε αυτά τα μπολερό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι μας. Τώρα εδώ θα βάλω λίγο κόκκινο χρώμα για να φαίνεται σε εσάς. Έτσι. Το οποίο, αυτό είναι η αρχική αλυσίδα, αρχή βάζω, αυτό είναι το ύψος και αυτό είναι το τέλος. Εντάξει, επίσης να πω ότι πρέπει στο τέλος να τελειώνετε με ποδαράκια, δηλαδή πρέπει να τελειώσετε με την πέμπτη σειρά. Δεν πρέπει να τελειώσετε με το σχέδιο, όπως ξεκινήσατε με ποδαράκια και το τελείωμα να είναι ποδαράκια, έτσι, για να φαίνεται πιο ωραίο. Λοιπόν, όπως είναι αυτό, φαίνεται καλά, νομίζω φαίνεται. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ερχόμαστε και το διπλώνουμε, θα το διπλώσω τώρα επίτηδες έτσι, εδώ. Εσάς θα είναι πιο φαρδί εννοείται αυτό, εντάξει. Και αυτό που κάνουμε, ερχόμαστε εδώ και αφήνουμε το άνοιγμα που θέλουμε για το μανίκι. Να σκεφτείτε όμως ότι το μανίκι, επειδή πέφτει πολύ χαμηλά στον αγκώνα σας,
θα σας μετρήσω τώρα εγώ το δικό μου πόσο είναι, ότι δεν θέλετε πολύ φάρδος, δηλαδή δεν θέλετε 50 εκατοστά γύρω γύρω άνοιγμα, που είναι συνήθως ας πούμε εμένα. Εδώ το δικό μου είναι 19-20, εντάξει, 20-20-40. Λοιπόν, έτσι όπως είναι λοιπόν διπλωμένο, από εδώ έχω αφήσει 20 εκατοστά και 20 από την άλλη πλευρά και το υπόλοιπο, έτσι, το έχω ράψει. Περιμένετε λίγο. Δεν είναι 20, είναι λιγότερο. Έχω κάνει λάθος στη μέτρησή μου, νομίζω. Ή όχι. Ναι, είναι 17, συγγνώμη. Γιατί λέω δεν πάει. Λοιπόν, 17 εκατοστά. Τώρα, αν υπολογίσουμε ότι όλο αυτό είναι 30, είπαμε, διπλωμένο, έτσι, μείον τα 17, μας μένει 13 εκατοστά. 13 εκατοστά από εδώ και κάτω, εδώ αυτό το ράψαμε. Εντάξει, αυτό εδώ το ράβουμε, τα 13 εκατοστά. Τώρα, αν κάποια π.χ. θέλει αντί για 60 εκατοστά, 30 και 30, 60, που είναι όλο το μπολερό σε ύψος, να το κάνει 90, λέμε ένα παράδειγμα. Πάλι μπορεί να αφήσεις 17, αντί για 17-20 εκατοστά και τα υπόλοιπα θα τα ράψεις. Κάτω από τη μασχάλη δηλαδή, εκτός από αυτό το σημείο που αφήνουμε για άνοιγμα, το ράβουμε. Έτσι λοιπόν πως είναι το μπολερό μας τώρα και το έχουμε ράψει, τι κάνουμε. Πλέκουμε γύρω γύρω εδώ πέρα, περιμετρικά, στα 17 εκατοστά μισά ποδαράκια και μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε μισά ποδαράκια από πίσω και να γίνει αυτή εδώ η πλέξη που την έχουμε δείξει πολλές φορές. Αν θέλετε να σας το κάνω λίγο εδώ στο δείγμα, πως κάνουμε μισά ποδαράκια από πίσω και δημιουργείται σαν λάστιχο. Και επίσης μετά, επειδή εδώ τώρα έχετε ράψει ως εδώ και ως εδώ, θα το ανοίξω μετά τον πολερό για να σας το εξηγήσω, αυτό εδώ το κομμάτι γύρω γύρω, έτσι όλο αυτό εδώ, επίσης το πλέκετε με μισά ποδαράκια, πόσες σειρές να σας πω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σειρές. 10 σειρές πλέξαμε στον γιακά, γύρω γύρω, και στο μανίκι 5 σειρές. 5 σειρές στο μανίκι, 10 γύρω γύρω περιμετρικά, εντάξει. Λοιπόν, να δείξω λίγο πώς κάνουμε το μισό ποδαράκι από πίσω. Θα πρέπει να το κάνω, ας το κάνω από εδώ πέρα κάτω, εδώ, θα σας δείξω λίγο. Θα κάνω λίγα μισά ποδαράκια και να δείξω πώς γίνονται τα μισά ποδαράκια από πίσω. Μεταξύ τώρα σκεφτόμουν, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο γκρι ζακέτα με αυτό το κίτρινο να γίνει στο γιακά. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο? Ή να μπει κάτι έτσι, μια τσαχπινιά λίγο στο τελείωμα. Το γκρι με το κίτρινο ταιριάζει πολύ ωραία. Λοιπόν, θα γυρίσω τώρα αναγκαστικά έτσι για να σας το δείξω. Αλλά εσείς επειδή πηγαίνετε κυκλικά, δεν θα γυρνάτε, έτσι. Λοιπόν, πώς είναι το μισό ποδράκι από πίσω? Παίρνουμε κλωστή και πιάνουμε από εδώ πίσω τη θηλιά. Εμείς το συγκεκριμένο που κάναμε είναι αυτό. Και δημιουργείται αυτή εδώ πέρα η πλεξούδα, η οποία μοιάζει με λάστιχο. Τώρα στο κίτρινο φαίνεται πολύ περισσότερο από τον γκρι. Όσο πιο ανοιχτό είναι το νήμα σας, στο μπέζ ας πούμε θα φαίνεται περισσότερο. Βλέπετε. Και το κάνετε αυτό γύρω γύρω κυκλικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το ξαναφορέσουμε. Να δείξουμε ξανά τα χρώματά μας που έχουμε στο μπουσούμ. Ξαναλέω, 5 κουβάρια θέλουμε. Εντάξει. 2,5 ευρώ το κουβάρι, 100 γραμμάρια, 210 μέτρα και πλέκεται με 4,5 νούμερα. Με τον γκρενά. Μπορείτε να βάλεις γκρενά, ό,τι θέλεις. Εγώ βλέπω αυτό με αυτό και λέω θα ήταν πολύ ωραίο μια τσαχπινιά κίτρινο να μπαινε. Για μένα μου αρέσουν αυτά, τα κάνω, να ξέρετε. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να μην είστε λειψοκίνδυνες, σαν και μπαίνω. Τι έγινε, γιατί ήρθες με τις τσάντες, τις Diamond? Ζητάμε να βγουν καμβάδες και τέτοια. Ναι, με τα Diamond. Θα τα δείξω, εντάξει. Λοιπόν, να το τον πολερό μας. Τώρα, αν έχω αφήσει καμιά κλωστή κάπου, γιατί είδα κάτι κλωστές που ξέχασα. Συγχωρέστε με, θα τις διορθώσω μετά. Έτσι, για να το φωτογραφίσουμε, επομένως θα πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, ξαναλέμε, αρχικές αλυσίδες 111, Bursum Classic, τα χρώματα που έχουμε. Έχουμε το κιτρινάκι αυτό που έδειξα εγώ, που είναι το 216. Έχουμε το γκρι που φοράω, που είναι το 196.
Έχουμε το λευκό, το 55. Έχουμε μπέζ, το 368. Έχουμε πούρου, το λέω εγώ αυτό, 167. Λοιπόν, έχουμε εννοείται μπλε, τρία μπλε έχουμε. Έχουμε αυτό το μπλε, το 203. Σιγά βρε Μέρη, Πυθαγόρη θεώρημα. Πυθαγόρη θεώρημα το ξέρεις όμως. Το 58. Ποιο είναι το Πυθαγόρη θεώρημα, για να το ξέρετε. Η Γιώτα θα μας το πει που τα ξέρει καλά τα μαθηματικά. 353. Ναι. Ισούται με. Ισούται με. Ισούται με. Για πες. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Το ξέρει Αλεξάνδρο Πυθαγόρη θεώρημα. Λοιπόν, το 60 είναι το μαύρο. Για δύο extra large θα πάρεις εσύ 7 καλλιόπι. 7 θα πάρεις. Και 29 το πράσινο. Για δύο extra large θα πάρεις 7 για σιγουριά. Γιατί σίγουρα το κάνεις και πιο πολύ στο μάκρος και πιο μακρύ προς τα κάτω, έτσι. Για να είσαι και πιο άνετη. Εντάξει, πάρε 7. Εδώ είμαστε στα 5. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε που φουσκώνει, υπάρχει κολπάκι. Κάντε αυτό για κάτι γύρω, έτσι, βλέπετε. Δεν έχει τόσο καλύτερο προϊόντα. Και στρώνει πίσω. Εντάξει. Και επίσης σας έχω ετοιμάσει κι άλλο μπολερό, το οποίο θα σας το δείξω, γιατί σήμερα ανακάλυψα ότι έχει λίγο λάθος το λάστιχό του. Είναι λίγο σφιχτό. Θα το διορθώσω, είναι εκεί πίσω, Γιώτα. Μην είναι γυαλιστερό, το είδες. Αν δεν φαίνεται. Λοιπόν, είναι με το αλιζέ, νομίζω. Με το αλιζέ. Ναι, ναι. Μην το δείξεις. Λοιπόν, με πολύ ωραίο και λεπτό σχέδιο, πολύ ωραίο να το φέρετε και με ένα ωραίο φόρεμα, έτσι, σε κάνα γάμο κάπου. Πάλι στο ίδιο στυλ, έτσι, αλλά με άλλο σχέδιο, διαφορετικό. Απλώς θέλω να αλλάξω κάτι στο λάστιχο που δεν μου άρεσε, είναι πολύ στα... Εμείς δεν διατάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ ας πούμε το κουμπί εκείνο που έλεγε Αλεξάνδρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κουμπί εδώ πέρα. Φέρε ένα κουμπί και το μεγάλο. Τώρα... Το μεγάλο, εκείνο που έδειχνε η Αλεξάνδρα. Να, θα μπορούσατε... Ή μια καρφιτσούλα. Από τις καρφίτσες μας. Φέρτε μου καμιά καρφιτσούλα, ωραία. Θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε... Αυτό δεν λέει να φύγει προς τα πίσω. Πού είναι εκεί το μεγάλο το κουμπί. Αυτό. Ναι. Ή θα μπορούσαμε μια καρφιτσούλα. Αλλά μπορείτε και ένα κουμπί. Δέστε εδώ τώρα. Βάζετε αυτό το κουμπί εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία. Και δεν χρειάζεται να το ράψετε και από τις δύο πλευρές, ράψτε το στο ένα σημείο. Και όταν το γυρίζετε θα φαίνεται. Όταν δεν το γυρίζετε δεν θα φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω μια καρφίτσα. Α, η Αλεξάνδρα θέλει καρφίτσα να μου δώσει. Α, τώρα θέλω να λοιπόν. Λοιπόν, η Γιώτα λέει, θέλει να σας δείξω τις τσάντες Diamond που τις έχουμε προσφορά. Από 24 στα 22 τις έχουμε τις τσάντες. Τι αποφάσισες, Αλεξάνδρα? Εγώ αυτή να θέλω. Α, αυτή είναι ωραία, έχεις δίκιο. Κάτσε να τη βάλω. Οριζόντι θες ή καθέτο σου? Κάθετα θέλω. Έχουμε και με διαφορετική άποψη. Α. Λοιπόν, τη βάλουμε στο άλλο πέτο για να ξέρεις τι, για να μην θυμώσει η Γιώτα. Να τη. Αυτή θέλει, η Αλεξάνδρα θέλει αυτήν. Να τη. Η Γιώτα θέλει. Ποια θέλει η Γιώτα? Αυτή. Α, την άσπρη θες εσύ, την μπέζ. Η Γιώτα θέλει αυτή. Να τη. Κυρία μου, εγώ έχω δίκιο. Να τη, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τις βγάζω. Λοιπόν, δώστε μου λίγο τα diamond, θέλω να τα δουν τα κορίτσια. Λείπει μπλε με το δέντρο. Λοιπόν, η μπλε με το δέντρο είναι για την άνοιξη να τη φτιάξω. Λοιπόν, είναι τα νούμερα. Εδώ, νούμερο 2. Έτσι. Είναι στα 22 ευρώ από 24 ευρώ μέχρι και το Σάββατο σας τα άφησα. Δεν έχουμε πολλά κομμάτια, να ξέρετε. Νούμερο 2. Όχι. Η 6. Νούμερο 6 είναι τεχνική Diamond που έχει όλα τελικά μέσα. Λοιπόν, 4. Η 4, αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου το ροζ. Δικιά σου είναι αυτή. Τώρα σε βάλω να κάνεις και μία μπλε. Λοιπόν, 4, ναι. 7. Λοιπόν, αυτή είναι η 7. Και δεν θα ξαναφέρουμε από αυτές, να ξέρετε, έτσι. Η 7, αν φέρουμε του χρόνου το καλοκαίρι. Με το καλό. Η 3. Η 3.
Αυτή είναι η που κάναμε το βίντεο. Και αυτή είναι με τα ηλιοτρόπια που σας άρεσε πολύ την κάνω στο βίντεο. Με τα ηλιοτρόπια θα πείτε. Εντάξει. Είναι με τα ηλιοτρόπια. Φυσικά έχει πάνω τα μαλλιά μου. Δεν θα μπορούσα να μην έχει τα μαλλιά άλλωστε. Λοιπόν, τα υλικά μαζί με την τσάντα, να τη δείξουμε λίγο και από πίσω και από κάτω, να τη δείτε, είναι στα 22 ευρώ σε προσφορά μέχρι και το Σάββατο. Όποια θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο ή μπαίνετε στο e-shop, και στο e-shop την έχουμε βάλει την προσφορά. Οχ, και κάρτες θέλει να δείξω. Λοιπόν, έχουμε το set με τις κάρτες στις 8 στα 22 ευρώ και με τις 6. Και με τα 6 στα 16 ευρώ, εντάξει. Και έχω κάπου καρτούλες να δείξω λίγο τελειωμένα. Δέστε λίγο μερικές. 22 και 16, ναι. Τα 8 τεμάχια έχουν 22 ευρώ, τα 6 τεμάχια έχουν 16 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, σας στήχνω και αυτό είναι πολύ τεχνική για τα παιδάκια. Να δείξουμε αυτά τα μικρούλια. Τι είναι αυτά, ναι, ναι. Δεν έχετε άλλα. Ένα και ένα, εντάξει, οκ. Τώρα. Περίμενε, να δείξουμε λίγο καμβάδες, αυτό τον έκανες εσύ, όταν όχι εσύ τη γάτα έκανες, αυτό τον έκανε η Ειρήνη. Καμβάδες για να δείτε πως είναι. Αυτή τι τιμή έχω, νομίζω, θυμάμαι. Στα 12. 12 ευρώ. Στα 12, ναι, 12 ευρώ. Η διάστασή του είναι 30 επί 40. Τώρα δεν έχουμε όλα, δεν τα έχουμε κάνει όλα. Θα σας δείξουμε δύο που έχουμε κάνει, αυτό και τη γατούλα. Τη γατούλα έκανε η Γιώτα, να τη, η οποία γατούλα είναι και στη 30 επί 40. Έτσι. Απλώς αυτή είναι μακρόσθενη, αυτή είναι, αυτό το δελφίνι είναι κάθετο, στα 12 ευρώ είναι. Τα κουμπιά μην ξεχάσετε στο site, θα περιμένεις, να τα βάλουμε κάποια στιγμή. Θα τα βάλουμε. Λοιπόν, μετά έχουμε και αυτό το σχέδιο, το οποίο φαίνεται κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το δείτε καλά. Είναι στην ουσία ένα, πώς το λένε, μια πεταλούδα που είναι πάνω από το νερό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Και αυτό είναι στα 12 ευρώ. Είναι diamond, ναι. Να το σου. Το φέρω πιο κοντά να το δείτε καλύτερα. Ναι. Είναι diamond. Κάποια τα κάνετε κορίτσια, τους έβαλα εγώ. Και κάποια τα έχουμε έτσι, γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε άλλο. Εντάξει, θα κάνουμε σιγά σιγά. Και θα διακοσμήσουμε το δωμογραφείο μου, θα τα βάλουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε και πιο μεγάλους. Λοιπόν, είναι η κοπέλα με το πιάνο. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε. Δεν μπορώ να σας το δείξω αλλιώς. Στο site υπάρχει φωτογραφία. Είναι διάσταση 49x70 και είναι στα 20 ευρώ, έτσι. Ωραία. Οι τιμές αυτές δεν είναι, νομίζω θα τις βρείτε στην Ελλάδα, να ξέρετε. Τα έχω βάλει σε προσθέσεις. Ακόμα, καλά. Αυτό τι είναι, τι σχέδιο. Άλογα είναι. Αυτό είναι άλογα. Τα έχουμε στο site φωτογραφία όλα. Και αυτό στην ίδια διάσταση. Έτσι, για το 49x70 στα 20 ευρώ και αυτό. Τάρανδι. Αυτή είναι τάρανδι. Έτσι. Και αυτό είναι 49x70 στα 20 ευρώ και αυτό. Έχει δουλίτσα αυτό βέβαια. Είναι μεγάλο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Είναι πολύ ωραία σχολεία. Α, αυτό είναι κύκνη. Η κύκνη. Ναι, εγώ του κύκνου πρέπει να κάνω. Είχα πει θα ξεκινήσω. Είναι δεν μπορώ. 49x70. Εσύ πρέπει να πιάσει ένα τέτοιο φλαμίγκο. Να κάνει. Πάρε κανένα ένα τέτοιο ρίγιο. Τι κάνει σου λέμε ένα σπίτι. Το φλαμίγκο. Τα έχουμε φωτογραφία όλα στο site. Να τα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπέστε στο site να τα δείτε. Όλα στα 20 ευρώ. Και άλογο. Και άλογο. Να το. Εδώ το λογάκι. Όλα στα 20 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν. Οι τσάντες με τα diamond. Να ξέρετε ότι επειδή δεν θα ξαναφέρω. Σας το ξαναλέω. Έχουν μείνει λίγα κομμάτια, όσες θέλετε πάρτε, μέχρι το Σάββατο που τα έχω βάλει και μια μικρή προσφορά. Εντάξει. Τι άλλο θέλω να σας πω. Οι καρτούλες είναι πάρα πολύ ωραία σχολεία και για τα παιδάκια σας, τα γκονάκια σας, να ξέρετε, τους άρεσουν πάρα πολύ. Και να δείξω λίγο, η Αλεξάνδρα μου έφερε εδώ δύο τελευταία κομμάτια έχουμε από αυτά τα πορτοφολάκια, αυτά είναι 3,5 ευρώ, δεν είναι. 3 ευρώ, 3 ευρώ, να το δείξω λίγο, ένα καφέ. Και ένα μαύρο έμεινε, αν κάποιο θέλει, θα δείξω. Άστα μου. Τελευταίο. Ένα λεπτό. Εντάξει. Καλά, οι καρδιές φύγαν όλες. Πάνε. Πλάκα κάνεις. Πάνε. Ξέρεις πόσα κομμάτια έφερα. Νομίζω 50 ήταν σίγουρα ή 60. Ήταν όμω τέλειο. Τι πεταλούδα και τι. Λοιπόν, σε μαύρο και σε καφέ ένα και ένα έμεινε, είναι στα 3 ευρώ. Σας βγάζω λίγο αυτό για να δείτε πώς είναι.
Αυτό με θύμισαν τη γιαγιά μου το πορτοφόλι, γι' αυτό τα πήρα. Και τα έφερα μια φορά και μετά ξαναφέραν ή τα ξαναφέραν. Μπορντό δεν είχε. Την πρώτη φορά έφερα και λίγα μπορντό. Τώρα τα πήρα όλα εγώ. Λοιπόν, καφέ και μαύρο, ένα και ένα έχουμε. 3 ευρώ. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα λέει να σας δείξω ξανά τα μπρελοκάκια. Έχει ένα με καρδιά στα 4,5 ευρώ αυτό που βλέπετε. Και επίσης, κερασάκια έχουμε αρκετά. Σε κερασάκια έχουμε και μάλιστα θα σας κάνω μια τσάντα που θα χρειαστείτε κερασάκι, να το ξέρετε. Λοιπόν, για διακοσμητικό. Και κερασάκια στα 4,5 ευρώ. Εντάξει, είναι μπρελόκ, κερασάκι, 4,5 ευρώ. Λοιπόν, μέσα στο site, μέσα στα Diamond, εκεί που δείχνει, σας έχουμε και πολλά αξεσουάρ. Έχουμε πλαστικό για το μολύβι που περνάτε τα Diamond. Έχουμε αξεσουάρ έξτρα. Έχουμε πολλά πράγματα. Γιώτα! Δεν θες να μου φέρεις και τα άλλα τα Diamond που έχουμε λίγο από εδώ, στην ντουλάπα. Ας τα δείξω και αυτά, μια και ξεκίνησα. Στην ντουλάπα. Ναι. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο και την άλλη την εταιρεία που έχουμε, γιατί έχουμε δύο εταιρείες. Είναι λίγο πιο ακριβή εκείνη, αλλά δεν πειράζει, θα σας τα δείξω. Αν έχουμε και ζωολογικό κήπο, φέρτε μου να δείξω. Ναι. Ζωολογικό κήπο έχουμε, Γιώτα. Νομίζω πρέπει να έχει. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι πιο ακριβά γιατί είναι και στη συσκευασία τους πιο ωραία. Λοιπόν, έχουμε 14 ευρώ αυτό, το οποίο είναι ο βυθός. Θα σας πω λίγο διάσταση. Δώστε μου λεπτό. Το γράφει κάπου. Θα το βρω. 35 επί 27 είναι καμβάς, όπως βλέπετε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, είναι στα 14 ευρώ. Είναι ο βυθός. Να το, υπάρχουν όλα στο ισό. Μετά έχουμε την πεταλούδα. Η οποία είναι και στα 19 ευρώ. Έχει ένα βυθό. Ναι, θα το δείξουμε, μπράβο. Είναι 38 επί 38. Λοιπόν, πεταλούδα είναι αυτή. Ναι, θα δείξουμε την πεταλούδα τελειωμένη. Νάτι, να τη δείτε πώς είναι. Τελειωμένη πεταλούδα. Φαίνεται. Μου την έκανε ένα κοριτσάκι αυτή. Λοιπόν. Ένα λεπτό να βάλω εδώ τα λεπτά. Αυτό ξέρεις ότι είναι γραφείο. Αυτό είναι τραπεζαρία κανονικά που το έχω πάρει από το IKEA. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Πάλι πεταλούδα. Όχι. Λοιπόν, έχουμε μετά το... τι είναι αυτό. Τυγράκι. Τυγράκι. Το τυγράκι, δέστε το λίγο, είναι στα 19 ευρώ και αυτό. Διάσταση νομίζω και αυτό είναι 43 επί 35. Μετά έχουμε τη νότα, για αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική. Είναι στα 19 ευρώ και αυτό. Διάσταση 48 επί 35. Εντάξει. Αυτά είναι λίγο, είναι και η συσκευασία τους πιο ωραία, και γι' αυτό είναι και πιο ακριβά. Έχουμε μετά αυτό, θα μου φέρεις λίγο μετά αν μπορείς. Το έτοιμο που έχουμε, αλλά δεν υπάρχει και το σχέδιο. Είναι σε προσφορά στα 7,80 το χαβάλι. Να σας δείξω λίγο τη γατούλα, τις γατούλες, αλλά δεν τις έχουμε αυτές. Που είναι τελειωμένες. Για να δείτε πώς είναι. Αυτό απευθείας το που βάζετε είναι χαρτί και το βάζετε στο δωμάτιο του παιδιού. Εντάξει, να σας πω ότι κοριτσάκι 5 χρονών το έκανε αυτό με το ζωολογικό κήπο. Και τις καρτούλες τις έχει κάνει. Λοιπόν, είναι σε προσφορά. Έχουμε μόνο ζωολογικό κήπο σε αυτό στα 7,80. Εντάξει. Λοιπόν, μετά στα μεγάλα, 59,90, έχουμε τους κύκνους. 59,90 τους κύκνους, το οποίο είναι 70x49. Εντάξει, 70x49 η κύκνη. Γιώτα, έχεις κάτι άλλο? Δώσε μου λίγο τις κάρτες από εδώ. Δώσε μου τις κάρτες, να τις δείξω. Λοιπόν, έχουμε κάρτες που είναι ένα τεμάχιο. Τι θέλεις? Είναι τους κύκνους. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, πότε προλάβανε, ναι. Το έδειξες. Ποιος κύκνους όμως. Περίμενε. Έχουμε και άλλους, μήπως. Όχι, αυτούς τους έδειξα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είχαμε κύκνους αυτά των 20 ευρώ. Είχαμε κάτι. Είχε. Είχε φλαμίγκο νομίζω. Κύκνους δεν είχε. Κύκνους. Η κυρία που ζήτησε κύκνους, να τη διευκρινίσουν, πες τα κορίτσια. Έτσι, νομίζω δεν είχαμε κύκνους αυτό. Είχαμε φλαμίγκο. Για δες λίγο. Α, έχει και εδώ κύκνους. Κορίτσια, έχει και εδώ κύκνους, των 20 ευρώ. Ρωτήστε στην κυρία
Αν θέλει τον 20 ή θέλει τον άλλο, τον 59. Έχει και 20 ευρώ κύκνους. Ποιο θέλει. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, δείχνω λίγο τις ατομικές τις καρτούλες. 5,5 ευρώ η μία είναι αυτές. Έχουμε αυτήν εδώ. Έχουμε αυτή με τα μπαλόνια τις καρδιές. Έχουμε αυτό με το φόρεμα, πολύ ωραίο, για γάμο είναι αυτό ωραίο. Και αυτό που το έχω κάνει εγώ για γάμο και ξεδογραφήκατε με αυτό, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι στα 5,5 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχεις Γιώτα? Λοιπόν, έχω αυτά. Για φέρε. Λοιπόν, έχουμε τις καμιλοπάρδαλες. Ε, τι είναι, τιμή, έχει έκπτωση αυτό. Λοιπόν, είναι από 34,90, 21 ευρώ. Ένα τελευταίο κομμάτι νομίζω έχει μείνει. Η διάστασή του είναι 48x48. Από 34,90, 21 ευρώ. Είναι σε προσφορά αυτό. Καμιλοπάρδαλες. Λοιπόν, εδώ τις έχει να τις δείτε λίγο. Πώς βγαίνει. Να το. Πάμε. Σας κούρασα λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα ο φάρος νομίζω. Έτσι, που έχει ένα νερόμυλο. Δέστε το εδώ. Να το. Εδώ. Αυτό είναι στα 25 ευρώ. Και είναι... Ένα λεπτάκι. Καλή που είναι η διάστασή του αυτού. Ναι, 52x42. 52x42. Δύο καράβια έχει από αυτό. Δύο. Και μετά έχουμε το, τα καράβια. Εδώ, σε ένα σκοτεινό που το οποίο μέσα είναι τα καράβια. Τα βλέπετε. Να το. Το οποίο και αυτό νομίζω είναι 52x42. Και είναι στα 25 ευρώ και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά φτάνει, έχω γεμίσει εδώ. Ό,τι θέλετε παίρνετε τηλέφωνο 2-3-41-0-24-44-7. Τα Diamond υπάρχουν όλα και μάλιστα μόλις μπαίνετε στο site μας έχουμε κατηγορία που λέει Diamond και μπορείτε να μπείτε μέσα και να τα δείτε. Τι έχεις, πολλά έχεις από αυτά? Δύο. Δύο τελευταία από αυτά τα σετάκια που είναι για κέντημα παιδικό, 8-40 το ένα. Δύο τελευταία, εντάξει, αν θέλει κάποιο κέντημα παιδικό. Δύο τελευταία, δεν θα ξανάρθουν αυτά. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, όσες θέλετε πάρτε το κερασάκι, το μπρελόκ, γιατί θα σας κάνω τσάντα που θα το βάλουμε σαν αξεσουάρ. Μετά μην μου πείτε, δεν βρήκα. Ξαναλέω, όλα τα βίντεο που κάνουμε εκπαιδευτικά θα τα πω, που σας δείχνω σχέδια, όλα ανεβαίνουν στο YouTube. Αυτά που δεν ανεβάζω είναι όταν κάνω έξω και σας δείχνω προσφορές κτλ. Εκείνα δεν τα ανεβάζω, γιατί συνήθως δεν μένει κάτι από τις προσφορές. Και δεν θέλω μετά να τα βλέπουν οι κυρίες στο YouTube και να μην τα προλαβαίνουν. Εντάξει, τελειώσαν τα κεντήματα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε σίγουρα Δευτέρα. Αύριο δεν ξέρω αν θα μπορώ να κάνω live. Αλλά σίγουρα θα τα πούμε Δευτέρα. Φιλάκια πολλά.